μεγάλη εβδομάδα. Σήμερα επιλέξαμε να ανοίξουμε μία σειρά από θέματα τα οποία ούτως ή άλλως έχουν πολύ μεγάλη επικαιρότητα, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της πολιτικής και διεθνούς, θα έλεγα, επικαιρότητας, καθώς έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε εδώ, στο στούντιο της επόμενης ημέρας, σε μια χρονική συγκυρία που για να την βρούμε, για να την ταιριάξουμε, προσπαθήσαμε πάρα πολύ, λόγω της απουσίας και του ενός και του άλλου εκ των δύο προσκεκλημένων μας πολύ συχνά στο εξωτερικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιώργος Κατρούγκαλος, είναι απόψε εδώ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Και ο Τομεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, και ο ίδιος προερχόμενος από αρκετά ταξίδια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Μια καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλή Ανάσταση. Καλή Ανάσταση. Ακριβώς. Και τρεις εξαιρετικοί φίλοι και συνάδελφοι, Βούλα και Χαγιά, Γιώργος Καπόπουλος, Κώστας Παπαχλιμίτζος. Καλησπέρα. Την Βούλα και τον Κώστα τους βλέπετε κάθε πρωί εδώ. Καλησπέρα. Στην πρωινή ζώνη της ΕΡΤ να σχολιάζουν την επικαιρότητα. Ο Γιώργος Καπόπουλος, γνωστός αναλυτής των διεθνών θεμάτων, αρθρογραφής στην εφημερίδα Το Έθνος. Γιώργο, ευχαριστώ και εσένα που είσαι εδώ. Λοιπόν, θα ανοίξουμε την ατζέντα των θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής, καθώς έχουμε και πολύ έντονη κινητικότητα και επικαιρότητα, φίλες και φίλοι, τις τελευταίες ημέρες. Ελληνοτουρκικά, επίσκεψη σήμερα του γερουσιαστή, του Ρόμπερτ Μενέντες, του ανθρώπου ο οποίος ουσιαστικά εκπροσώπησε και εκπροσωπεί το τελευταίο χρονικό διάστημα την σκληρή στάση της Ουάσιγκτον έναντι της Τουρκίας, και για το θέμα των F-35 και για το θέμα του πυραυλικού, ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400, αλλά και γενικότερα για τη νέα στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Έχει κάνει δηλώσεις, έχει βάλει ατζέντα σχετικά με την θέση της Ελλάδος στον γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής. Δεύτερο θέμα, συμφωνία των Πρεσπών, εξελίξεις στα Σκόπια μετά τον χθεσινό πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, όπου έχουμε ένα πολιτικό θρίλερ, το οποίο μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και αν και κατά πόσο θα επηρεάσει την υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Και τρίτο θέμα, η μεγάλη ευρωπαϊκή ατζέντα. Πάμε προς τις ευρωεκλογές. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει για την Ελλάδα, τι σημαίνει για τα ελληνικά πολιτικά κόμματα. Μάλιστα, σήμερα ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο και η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, η κυρία Γεννηματά. Πριν από μερικές ημέρες το ίδιο έπραξε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα προκύπτουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία και θα επηρεάσουν ως ένα βαθμό την ψήφο των πολιτών, αλλά θα επηρεάσουν την επόμενη μέρα τη θέση της Ελλάδος σε αυτό το νέο ευρωπαϊκό πολιτικό χάρτη και τους νέους συσχετισμούς. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω. Θα έχουμε τη δυνατότητα να υποδεχτούμε προϊούσεις της εκπομπής δύο παρεμβάσεις που νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο επικεφαλής του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Θάνος Ντόκος, στην πρώτη αυτή ενότητα για τα ελληνοτουρκικά. Οι αναλύσεις του είναι πάντοτε χρήσιμες για τα θέματα αυτά. Και λίγο αργότερα, όταν θα μιλήσουμε για το Σκοπιανό και τις εξελίξεις σχετικά με την Συμφωνία των Πρεσπών, θα συνδεθούμε για να συνομιλήσουμε και να ακούσετε και τα ερωτήματα του βεβαίως πολιτικού, αλλά πάντοτε έμπειρου και οξυδερκούς δημοσιογράφου Γιώργου Λιάννη. Ενός ανθρώπου που έχει πολιτικά αλλά και βιωματικά ταυτιστεί με τη Δυτική Μακεδονία και την Φλόρινα και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα αυτό. Λοιπόν, ξεκινώ, κύριε Υπουργέ, από εσάς. Ρόμπερτ Μενέντες λέει σήμερα στην συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Εσείς θα τον συναντήσετε αύριο, από όσο ξέρω. Έχω γεύμα αύριο το μεσημέρι. Ωραία. Λέει ότι ουδέποτε στην ιστορία των σχέσεων, των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, οι σχέσεις αυτές δεν ήταν σε τόσο θετικό, τόσο καλό επίπεδο, όσο είναι τώρα η σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος, όσο είναι τώρα. Και ξεκινώ έτσι προβοκάροντάς σας. Mm-hmm. Πώς είναι δυνατόν μία αριστερή κυβέρνηση
Πώς είναι δυνατόν εσείς, ένας πολιτικός, ο οποίος είχατε δηλώσει κάποια στιγμή ότι είσαστε κατά το παρελθόν και κομμουνιστής, να εκπροσωπείτε ως Υπουργός Εξωτερικών μία αριστερή κυβέρνηση που έχει τις καλύτερες σχέσεις που είχε ποτέ ελληνική κυβέρνηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Η εξήγηση είναι πολύ απλή. Η αναβάθμιση του κύρους της χώρας μας είναι δεδομένη όχι μόνο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενισχύεται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου από την επαφωτηρίζουσα στάση της Τουρκίας. Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος, πιο καθοριστικός. Υπάρχουν ορισμένες σταθερές στην ελληνική εξωτερική πολιτική. Είμαστε φιλειρηνική χώρα, βασιζόμαστε στο διεθνές δίκαιο. Σε τι αλλάζει η δική μας πολιτική? Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που είναι αντίρρητο, δεν το λέει μόνο ο κύριος Μενέντες. Το λένε σχεδόν όλοι οι αναλυτές. Να έχουμε τις καλύτερες σχέσεις με την υπερδύναμη. Η απάντηση είναι απλή. Διότι έχουμε σύμπτωση συμφερόντων που συνίσταται στην ανάγκη να σταθεροποιηθεί μια ιδιαίτερα ασταθής περιοχή, αλλά ταυτόχρονα δεν λειτουργούμε ως κράτος πελάτης. Ακριβώς επειδή υπάρχει ευθυγράμμιση των συμφερόντων, υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός εκατέρωθεν και αναγνώριση αυτού του ξεχωριστού ρόλου που παίζει η πατρίδα μας. Και επειδή περίμενα μια τέτοια ερώτηση, θέλω να σας διαβάσω μια φράση μόνο από έναν Αμερικανό διπλωμάτη, τον Πόρτερ, ο οποίος είχε έρθει το 1947 εδώ για να υπερασπιστεί την πλευρά που πάλευε στον εμφύλιο πόλεμο με τη μεριά των Αμερικανών. Ακούστε τη γνώμη του για τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί, μερικοί από τους οποίους είναι χειρότεροι από τους άλλους, είναι τόσο αποσχολημένοι με τον προσωπικό τους αγώνα για εξουσία, ώστε δεν έχουν τον χρόνο να αναπτύξουν οικονομική πολιτική, ακόμα και υποθέσουμε ότι έχουν την ικανότητα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καμιά άλλη πολιτική από το να εκλιπαρεί για ξένη βοήθεια, ώστε να διατηρηθεί στην εξουσία, απαριθμώντας θορυβωδώς τις θυσίες της Ελλάδος και το δικό της King Size αντικομμουνισμό. Υπήρχε περιφρόνηση λοιπόν, ακόμα και για εκείνο το πολιτικό σύστημα, το οποίο ήταν συμμαχικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί η στάση του δεν ήταν στάση ανεξάρτητης χώρας προς ανεξάρτητη χώρα. Ήταν στάση πελάτη και ηκέτιδα απέναντι στον επικυρίαρχο. Αυτά εμείς τα αλλάξαμε. Αυτό αναγνωρίζεται, γιατί πάντοτε ο σεβασμός κερδίζεται. Ερώτηση για να πάω στον κύριο Κουμουντσάκο επίσης κέρια. Λένε κάποιοι ότι στο κενό που δημιουργείται, στο γεωπολιτικό κενό που δημιουργείται στην ευρύτερη περιοχή, λόγω της ψύχρανσης των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας, η οποία από ό,τι φαίνεται θα διαρκέσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, η Ελλάδα μπορεί να υποκαταστήσει το ρόλο της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ και τον ρόλο του εκπροσώπου των αμερικανικών συμφερόντων? Επιχειρησιακά, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαμε ποτέ να δούμε την Ελλάδα να προσφέρει υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε μέσω ελληνικού εδάφους να γίνουν ενδεχομένως και στρατιωτικές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες? Για τον κύριο Καντρούγκαλο είναι η ερώτηση. Για σας. Νομίζω ότι έπρεπε να ρωτήσετε τον κύριο Κουμουντσάκο. Ναι, θα πάω αμέσως μετά στον κύριο Κουμουντσάκο. Εμείς θέλουμε η αναβάθμιση της θέσης της χώρας μας να βασίζεται στην εξαγωγή σταθερότητας, όντας μια σταθερή δημοκρατία. Δεν στηρίζεται στην εξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Επομένως, αυτό το οποίο έχουμε κερδίσει θέλουμε να το διατηρήσουμε. Και πώς το κερδίσαμε? Όχι στα λόγια. Ούτε μόνο με αυτή την ανεξάρτητη στάση που περιέγραψα. Υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια, η οποία είχε ξεκινήσει εν πωλής και από προηγούμενες κυβερνήσεις. Εγώ θέλω να το αναγνωρίσω. Αλλά ποτέ δεν είχε το συστηματικό χαρακτήρα που απέκτησε επί της δικής μας διακυβέρνησης. Να αναπτύξουμε καταρχάς τριμερείς συνεργασίες με την Ελλάδα και την Κύπρο πάντοτε στον πυρήνα των συνεργασιών αυτών και συνδέοντας με αυτές τις τριμερείς συνεργασίες όλα τα σημαντικά κράτη της περιοχής. Από το Ισραήλ μέχρι την Αίγυπτο. Χωρίς να αφήσουμε έξω την Παλαιστίνη και το Λίβανο και την Ιορδανία. Επομένως, είναι φιλειρηνική η προσπάθειά μας. Δεν στρέφεται εναντίον τρίτου η διπλωματική αυτή αναβάθμιση του κύρους της χώρας μας. Κύριε Υπουργέ, από τα πράγματα βέβαια, αυτή η επαφωτερίζουσα θέση της Τουρκίας, που κάνει ορισμένους αναλυτές των Ουάσιγκτον να μιλούν για πακιστανοποίησή της, δημιουργεί ένα στρατηγικό κενό που εμείς ερχόμαστε να το καλύψουμε όχι με επιθετικότητα, αλλά ακριβώς με την εξαγωγή της σταθερότητας.
Ο κύριος Μενέντες πριν από μερικές μέρες κατέθεσε ένα νομοσχέδιο στην Αμερικανική Γερουσία για αυτά τα θέματα. Για την στρατηγική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι πτυχές μπορεί να έχει αυτό το νομοσχέδιο και γιατί χρειάζεται νομοσχέδιο και νομοθέτηση για να ρυθμιστούν αυτά τα θέματα ασφάλειας και όχι μόνο ασφάλειας, είναι ενδιαφέρον σε θέματα ενεργειακά. Ότι το νομοσχέδιο, δηλαδή αντιλαμβάνομαι τις υπόνοιες του Σεραφείμ, του συναδέλφου, για αυτό που λέγεται τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και λέω όμως υπάρχουν διάφορα σκιώδη θέματα. Πολύ σωστά είπατε και αυτό απεικονίζεται στον τίτλο που έχει το νομοθέτημα που κατέθεσε ο κύριος Μενέντες, ότι δεν πρόκειται μόνο για τη στρατηγική σταθερότητα αλλά και την ενέργεια. Μια άλλη πτυχή της εξωτερικής μας πολιτικής είναι ότι το ότι βρέθηκαν σημαντικά κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην περιοχή που έχει την αποκλειστική οικονομική ζώνη της η Κύπρος, την αξιοποιήσαμε ούτως ώστε όχι απλώς να κατοχυρώσουμε στρατηγικά το αυτονόητο κυριαρχικό δικαίωμα της Κύπρου στην αποκλειστική αυτή οικονομική ζώνη, αλλά να δημιουργήσουμε οικονομικές προοπτικές στις οποίες μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και της Γαλλίας και της Ιταλίας είναι παρούσες. Τώρα, η στρατηγική αυτή σε πολιτικό επίπεδο έχει το αποκορύφωμά της όταν στην τριμερή συνάντηση στο Ισραήλ δεν εκπροσωπήθηκαν μόνο οι αρχηγοί του Ισραήλ, της Κύπρου. Ήταν και ο Μάικλ Πομπέο. Με ποια λειτουργική σημασία η παρουσία του. Αφενός για να αναγνωρίσει τη στρατηγική συμμαχία, όχι αποκλειστικά ή κυρίως για τα οικονομικά συμφέροντα των τριών χωρών που συμμετείχαν, αλλά για το σταθεροποιητικό ρόλο που έχει ένας αγωγός που συνδέει το Ισραήλ με την Κύπρο και την Ευρώπη, χωρίς να περνά την Τουρκία. Μάλιστα. Αυτή ήταν λοιπόν μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία της στρατηγικής σημασίας που έπαψε να έχει σε αυτή την περίοδο, θα δούμε τα συμβεί στο μέλλον, η Τουρκία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να είναι μια εχθρική ενέργεια εναντίον της. Πάντως κρατώ για να κλείσουμε και να πάω στον κύριο Κουμουτσάκο, ότι η αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδος στην περιοχή με αφορμή και την ψυχρότητα στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Άγκυρας δεν θα μπορούσε ποτέ, αν δεν το κατάλαβα καλά με διαψεύδετε, να λάβει στρατιωτικό, επιχρησιακό και επιθετικό χαρακτήρα, αλλά θα διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο προάγοντας την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Και αξιοποιώντας αυτό το κενό, ώστε να ζητήσουμε θέματα που αφορούν για παράδειγμα τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΝΑΤΟ, που στο παρελθόν εξαιρούσαν νησιά μας. Είναι θέματα που έθεσα. Θα το βάλουμε αυτό τώρα για το Χουλουσία Κάρλετ. Άρα, βεβαίως, είναι μια στρατηγική ευκαιρία που πρέπει να την αξιοποιήσουμε με σύνεση, χωρίς τίποτα να θεωρούμε δεδομένο, γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν έχει αποδείξει ότι είναι απρόβλεπτος και μπορεί να κάνει ανατροπές στην πολιτική του, προσπαθώντας όμως να χτίσουμε σε αυτό που ήδη έχουμε κατακτήσει. Την αναγνώριση δηλαδή, όχι απλώς ότι έχουμε τις καλύτερες από ποτέ σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά την αναγνώριση του ξεχωριστού ρόλου που παίζει η Ελλάδα στην περιοχή, μάλιστα, που έκανε τον Ομπάμα να έρθει για την τελευταία του ομιλία, αλλά και τον Μακρόν να έρθει για την πρώτη του ομιλία προς την Ευρώπη. Μια επισήμανση επιτρέπεις. Βεβαίως.